Χαίρετε φίλες και φίλοι, εδώ του κλειστό του Αγίου Νικολάου, όπου σήμερα για την 10η αγωνιστική της Evolution League η Περιστέρη Τρελεμπούρ θα αντιμετωπίζει τους Hurricanes. Αλλά είναι έτοιμα για να ξεκινήσει το σημερινό παιχνίδι μας με το Τζάμπολ να βγάζει νικητές τους σημερινούς γηπεδούχους, οι οποίοι ξεκινούν με Παγενάδα, Λέζο, Δρακόπουλο, Λεβεντούρη και Τζιντζά στην αρχική πεντάδα, ενώ από την άλλη έχουμε Βλάχο, Ιωαννίδη, Κασελάκη, Λατίφη και Περσίτσα. Άστοχη η πρώτη προσπάθεια. Λατίφης παίρνει για να οργανώσει την πρώτη επίθεση για τους Hurricanes. Οι δύο ομάδες να πούμε πως είναι κοντά βαθμολογικά στα χαμηλά στρώματος της βαθμολογίας. Περισσέτει τελεύω από τη μία μετράει μόλις μία νίκη και 8 ήττες, βρίσκεται στην 10η θέση, ενώ από την άλλη Hurricanes έχουν 2 νίκες και 7 ήττες, βρισκόμενοι και αυτοί στην 10η θέση. Αστοχωτός σουτ του Περσίτσα, ανανεώνουν όμως την επίθεση τους οι φιλοξενούμενοι. Περσίτσας παίρνει ξανά, αλλά δεν μπορεί να συγκρατήσει την μπάλα. Θα γίνει το λάθος από τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι σήμερα έχουν αρκετές επιλογές διαθέσιμες. 9 άτομα στο ρόστερ των Hurricanes απόψε, ενώ από την άλλη έχουμε 7 για τους γηπεδούχους. Λεβεντούρης προσποιείται. Δαλέζος με το δεξί χέρι, δεν θα ανοίξει το σκορ. Λατίφης. Μια προσποίηση από τον Ιωαννίδη, θα δεχτεί την τάπα στην συνέχεια. Θα πάρει όμως και πάλι την προσπάθεια. Μπαλά έχει καταλήξει εκτός από τα χέρια του Κασελάκη. Παράμενε το 0-0 σε αυτές τις πρώτες στιγμές του παιχνιδιού. Δρακόπουλος μια ψηλή πάσα, δεν κόπηκε από τον Βλάχο. Δαλέζος αστοχή. Τσιντζας είναι εκεί για να πάρει ακόμα μια προσπάθεια. Κασελάκης καθαρίζει. Ιωαννίδης άρχισε στον Περσιτζά. Σταματάει την τρίπλα εκείνος, ψάχνει επιλογές. Προς τα μέσα ο Κασελάκης με τα αριστερό, δεν θα αφήσει μπάλα μου στο καλάθι. Λεβεντούρης. Άφησε στον Δαλέζο, ο οποίος τσεκάρει τις επιλογές του. Ο Βαγενάς έκανε κίνηση, η μπάλα πήγε στον Δρακόπουλο τελικά, ο οποίος κρατάει παρά την πίεση του Περσίτσα. Ένα τελείωμα περίεργο από τον Δρακόπουλο, ο οποίος θα ανοίξει το σκορ για το 2-0. Περσίτσας. Τριωνίδης, Κασελάκης. Τσολατήφης εκείνον την γυμπάλα. Περσίτσας τώρα θα εκτελέσει για τρεις. Δεν θα το βάλει όμως. Καθαρίζει ο Δαλέζος. Βαγενάς αναλαμβάνει τώρα να κατεβάσει. Δεν βλέπει κάποιον συμπαίκτη στην επίθεση. Γι' αυτό και περιμένει τώρα να ανέβουν και οι υπόλοιποι παίκτες της Περιστέρη Τρελεμπορκ. Τσιντζας προσποιήθηκε, σηκώνεται αλλά από πίσω του Ιωαννίδης θα τον κόψει. Βαγενάς εκτός ισορροπίας, 4 δευτερόλεπτα ακόμα, θα βρει το καλάθι ο Λεβεντούρης στη λήξη του χρόνου για το 4-0. Λατίφης αργά αργά κατεβάζει. Λάχος, Περσίτσα. Αμυναζόνης από τους γηπεδούχους. Κασελάκης, καλή άμυνα. Περσίτσα συγκρατεί ανάμεσα από τρεις, θα βρει το καλάθι για το 4-2. Στην λήξη του χρόνου ο Περσίτσας θα ανοίξει το σκορ και για τους, θα βρει το καλάθι μόνο και για τους φιλοξενούμενους. Βαγενάς. Τώρα ανεβαίνει και ο Τσιντζας, ο οποίος έδινε το κορδόνι του. Σε αυτόν θα πάει η μπάλα. Δεν μπόρεσε να περάσει. Λατίφης, 3-2, αριθμητικό πλεονέκτημα για τους Hurricanes. Περσίτσα φτάνει κοντά, δεν μπορεί να πετύχει το καλάθι. Θα κερδίσει όμως το φαουλ που είναι και το πρώτο που γίνεται σήμερα. Στη γραμμή. Ο Περσίτσας. Μέσα η πρώτη. Μουσική
Αν είναι τη δεύτερη ο Περσίτσας, αλλά όμως παραμένει στα χέρια των Hurricanes. Λατίφη, αστοχή στο τρίποντο. Δρακόπουλος. Θα πίσω από την πλάτη, αλλά εκεί βρισκόταν ο Κασελάκης. Τους κατεβάζει κιόλα στην μπάλα. Με τις επιλογές του Βλάχος στον Περσίτσα, από τα αριστερά και θα επιχειρήσει έναν άποδο lay-up. Θα πάει και πάλι στη γραμμή των βολών, το παράδεσε και ο Δαλέζος. Ότι έχει κάνει το φάουλ, είναι το δεύτερο ομαδικό αυτό για τους γηπεδούχους. Περσίτσας και πάλι σε ίδιο σημείο που βρέθηκε νωρίτερα, εκεί όπου πέτυχε μόλις μια βολή στην προηγούμενη προσπάθειά του. Θα ευθύνει και πάλι στην πρώτη τώρα για το 4-4. Χάνει και πάλι την δεύτερη, μια στις δύο ξανά. Το σκορ στην ισοπαλία 4-4. Με 5-28 ακόμα να απομένουν στην πρώτη περίοδο. Λεβεντούρης θέλει να πλησιάσει, το έχει κάνει το φάουλ ο Ιωαννίδης. Ζητάει αλλαγή, θα περάσει η θέση του ο Τάτσις. Για πρώτη φορά σήμερα στο μάτσο Τάτσις. Δαλέζος κλείστηκε από δύο, κέρδισε το φάουλ. Πέσει κάνει ο Λατίφης τελικά, γιατί συμμετείχε και ο Κασελάκης στη φάση. Βασιλιάδης τώρα στο μάτς για τους Hurricanes, παίρνει την θέση του Κασελάκη. Αλλά σε φτωχή στην πρώτη για το 5-4. Εκτελεί εύσοχα και την δεύτερη για το 6-4. Λατίφης. Λαχός. Είδε τον Περσίτσα, ο Ιωαννίδης θα εκτελέσει από κοντά, δεν μπορεί να βρει στόχο όμως. Λεβεντούρης μαζί στο αμυντικό rebound και αφήνει τώρα στον Βαγενά, ο οποίος σηκώνεται για δύο από μέσα απόσταση. Γενική αυτή άμυνα. Λατίφης. Βασιλιάδης. Αυτή στον Ιωαννίδη με φόρα ήρθε ο Βλάχος, ο οποίος με τα αριστερό θα τελειώσει ωραία τη φάση για το 6-6. Πολύ ωραία συνεργάστηκαν εδώ οι Χέρι Κέιντς για να βρεθεί ο Βλάχος κοντά και να μπορέσει να φέρει και πάλι την ισοπαλία στο μάτς. Δαλέζος, Δρακόπουλος το θέλει, το θα το πάρει, δεν θα το βάλει όμως. Λατίφης. Βασιλιάδης άφησε αριστερά στον Περσίτσα. Ιωαννίδης. Παλά έξω, νέο τρίποντο, άστοχο και πάλι όμως από τον Λατίφη. Η αλήθεια είναι πως δεν θα πάει καλά οι δύο ομάδες μέχρι στιγμής στις 86-75. Δρακόπουλος θέλησε να βρει στην κίνηση τον Δαλέζο. Η μπάλα τελικά κατέληξε εκτός, δεν βγήκε η συνεργασία. Η κατοχή είναι για τους Hurricanes, 3-45 ακόμα πριν τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Έχει χώρο ο Περσίτσας, θα το πάρει το τρίποντο, δεν το βάζει. Βαγενάς. Άφησε στον Δρακόπουλο. Δεν πέρασε η πάσα του από τον Βλάχο. Περσίτσας. Βασιλιάδης, ωραία. Τροφοδοτεί τον Λατίφη, δεν μπορεί εκείνος να βρει στόχο. Ο Βαλέζος ζητάει φάουλ, δεν υπάρχει κάτι, λένε οι διαιτητές. Και έτσι η μπάλα είναι για τους άσπρους. Παλάσκας στο μάτς για, για την Περιστέρη Τρελεμπορκ. Λατίφης. Θα επιχειρήσει ακόμα ένα τρίποντο, θα βρει στόχο τώρα. Για να δώσει το προβάδισμα στους Hurricanes 6-9. Αυτό είναι και το πρώτο τρίποντο που βλέπουμε σήμερα στο μάτς. Θα έρθει διαχειρός Λατίφη. Παλάσκας. Λεβεντούρης. Μπροστά του ο Βασιλιάδης.
Επειδή τη κρατάει στα 5 δευτερόλεπτα. Παλάσκα προ πίτε, 3 δευτερόλεπτα. Πρέπει κάποιο να πάρει την εκτέλεση. Δεν φωνάξει για κάποιο από τον πάγκο. Και έτσι έμεινε η μπάλα στα χέρια των παιχτών τη Περιστέρη Τρελέμπορκ. Αλλαγή τώρα για του Hurricanes. Ο Ρούπα θα πατήσει παρκέ. Ο Βλάχος θα καθίσει, ο Ιωαννίδης με συγχωρείτε, θα καθίσει στον πάγκο για να πάρει κάποιες ανάσες. Βλάχος προσποιήθηκε και άφησε στον Ουρούπα από κοντά, αυτός θα πετύχει τις πρώτες του πόντους με το που πέρασε στο μάτς. Στην πρώτη βαθμή με την μπάλα είναι εύστοχος ο Ρούπας για το 6-11. Στο συν 5 πλέον οι φιλοξενούμενοι. Λεβεντούρης. Παλάσκας εκτελεί για 3, δεν μπαίνει το καλάθι. Λίγα ήρθε και το rebound για τους Άστρους. Λατίφης έτσι με τον Βλάχο. Πλησιάζει αυτός και με τα αριστερό, δεν έχει κανένα πρόβλημα να τελειώσει καλά τη φάση. 6-13. Σερί 7-0 για τους Hurricanes. Ένα έχει 44 ακόμα στην πρώτη περίοδο. Λεβεντούρης. Μέσα στον Παλάσκα, σκαστή πάσα, Βλάχος είναι εκεί για να κλέψει. Θα κάνει ακόμα ένα κλέψιμο ψηλό στον φιλοξενούμενον. Βασιλιάδης, η μπάλα στον Λατίφη. Δεν μπόρεσε να βρει τον Ρούπα. Έτσι κυκλοφορεί, μπάλα στην περιφέρεια για να έρθει η εκτέλεση του Περσίτσα, η οποία είναι άστοχη όμως. Λατίφης πάλεψε και μήπως μπορέσει να πάρει το επιθετικό rebound. Κατέληξε τους μπαλόνες. Μέντης τώρα στα μάτια του Hurricanes. Παίρνει την θέση του Λατίφη. Βαγενάς. Κρατάει ο Παλάσκα στη γωνία. Δεν βρίσκει κάποια λύση. Η Λεβεντούρης είναι εκεί για να πάρει. Ενώ μπήκαμε και στο τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου. Το φάουλ έχει γίνει από τον Βασιλιάδη, ο οποίος το παραδέχεται κιόλας. Και διακοπή για time out. Στη γραμμή των Βόλων ο Λεβεντούρης μετά από το φαουλ που κέρδισε νωρίτερα πριν το time out των γηπεδούχων. Ας το έχεις στην πρώτη, παραμένει το 6-13. 54,6 το χρονόμετρο. Πάει στη δεύτερη για το 7-13. Πρώτος πόντος έπειτα από το 6-4. Θα είναι κανή γηπεδούχη. Βασιλιάδης. Άρα και την επέρη πάσα του, πήρε όμως ο Μεντής. Λάχος στα Βασιλιάδη, θα εκτελέσει εκείνο για 3. Την μπάλα στο σίδερο. Ψηλότερα ο Ρούπας όμως με το δεξί θα σκοράρει, θα κερδίσει και το φάουλ. 7-15 πλέον. Και δικαίωμα για μια συμπληρωματική βολή για τον παίχτη των Hurricanes, 31,1 ακόμα στο ρολόι. Έξω η βολή μαζί του Λεβεντούρης. Ρακόπουλος πέρασε ωραίο ο Βαγενάς. Και πάει μόνος του στη φάση, θα κερδίσει το φάουλ από τον Βλάχο, ο οποίος πρέπει να τον βρήκε στο πρόσωπο. Το παραδέχεται κιόλας. Πάει να δει αν είναι καλά ο αντίπαλός του. Ο Βαγένας δεν μπορεί να εκτελέσει, πέρασε εκτός, ο Τσίντας θα πάρει τη θέση του. Και θα εκτελέσει και τις βολές που κέρδισε ο συμπαίκτης του. Εύστοχος στην πρώτη. Το 8-15. Μέσα και η δεύτερη. Το σκορ στο 9-15. Μια επίθεση ολόκληρη για τους Hurricanes. Hurricanes.
Ρούπας τώρα λίγο να χάσει, Βασιλιάδη είναι εκεί για να πάρει. Και πάλι μπαλές στον Βασιλιάδη. Ρούπας, ωραία είδε τον Ιωαννίδη που ερχόταν στα τρέιλερ. Έχουμε το 9-17. Δεν προλάβανε εκτέλεση οι γηπεδούχοι και έτσι φτάνουμε στο φινάλε της πρώτης περίοδου με το σκορ να δείχνει 9-17. Ξεκινήσει και το δεύτερο δεκάλεπτο, το οποίο μόλις ξεκίνησε και βρίσκει στο σύν 8 του Sherry Gaines, 9-17 τώρα το σκορ. Ρούσος, καυτή πάσα, έγινε το κλέψιμο τελικά. Σακόπουλος, άφησε στον Παλάσκα, κοιτάξει είναι κοντά του, σε αυτόν θα πάει η μπάλα, πιέζει ο Ρούπας ψηλά, ο Μεντής με συγχωρείτε. Λεβεντούρης έχει 6 δευτερόλεπτα. 4-3 τώρα κάποιος θα πάρει, να πάρει την εκτέλεση. Είναι ο Λεβεντούρης, αυτός θα το κάνει αλλά θα στοχίσει. Ιωαννίδης. Και πάλι. Μεντής. Ιωαννίδης θα εκτελέσει, αστοχή. Δρακόπουλος. Σηκώνεται, παίρνει την προσπάθεια και πολύ καλά κάνει. Μειώνει σε 11-17. Κατεβάζει ο Βασιλιάδης, άφησε τώρα στον Μεντή. Ρούπας με πλάτη. Πήγε και δεύτερος αντίπαλος πάνω του, επέλεξε να παίξει με τον Μεντή έξω, ο οποίος θα σκοράρει για 3 μάλιστα, 11-20 πλέον το σκορ. Δρακόπουλος. Πέρασε από έναν, του κάνει το φάουλ στη συνέχεια ο Ρούπας και τον έκοψε. Μπάλα θα πάει στο πλάι, μετά από το πρώτο ομαδικό των παιδούχων, των φιλοξενούμενων, με συγχωρείτε. Σηκώνεται ο Δαλέζος, αστοχή όμως. Άφησε στον Ρούπα, θέλει να αποστάρει εκείνος με το δεξί αστοχή. Είναι ευκαιρία με τον Ιωαννίδη, ο οποίος δεν μπορεί να σημαδέψει σωστά. Στους διατρείς τώρα από τον Μεντή, μέσα και αυτό από τον ίδιο, 11-23. Δρακόπουλος. Στο συν 12 πλέον οι Hurricanes. Μεγαλύτερη διαφορά που έχουμε δει μέχρι στιγμή σήμερα στο μάτς. Τάτσις γυρίζει αστοχή. Μεντής κατεβάζει, πέρασε και από τον Δαλέζο, εδώ από τον Παλάσκα, με συγχωρείτε. Του κάνει το φάουλ. Και έχουμε και αλλαγή για τους Hurricanes. Αλλαγές μάλλον. Ο Περσίτσας είναι ο ένας που περνάει και ο Βλάχος είναι ο άλλος. Φίτσας. Μεντής πάνω στην τρίπλα προσπαθεί να τον δυσκολέψει ο Δρακόπουλος. Έχουμε Βελάκι και η κατοχή είναι για τους γηπεδούχους. Απέφερε καρπούς τελικά η πίεση του Δρακόπουλου, ο οποίος είναι και ο παίκτης που κατεβάζει τώρα για την περιστέρη Τρέλεμπορκ. Παλάσκας θα πάρει το σουτ. Βγαίνει όμως το καλάθι, μάζεψε ο Περσίτσας. Πέρασε ο Ιωαννίδης, πήγε και μέχρι μέσα. Θα μπορούσε εδώ νομίζω να πετύχει το καλάθι. Αν ολοκληρώνε καλύτερα την φάση. Το ξέρει και ο ίδιος νομίζω. Θα βολευτεί όμως με δύο βολές τώρα. Έχουμε και δύο αλλαγές από τις δύο ομάδες. Τσίντζας επιστρέφει για την Περιστέρη Τρέλεμπορκ. Όπως και ο Κασελάκης από την πλευρά των φιλοξενούμενων, εξοχή στην πρώτη βολή ο Ιωαννίδης. 11-24. Ο
δεύτερη τώρα ο Ιωαννίδης, θα τη βάλει και αυτή για το 11-25. Δρακόπουλος, πήρε ο Τσίντζας, Τάτσης, έχει βγει μπροστά από τον Ιωαννίδη, δεν μπορούσε να του περάσει την πάσα ο Τσίντζας. Λεβεντούρης τώρα, γυρίζει, βρήκε τον Δρακόπουλο ανάμεσα στην πολυκοσμία, κάνει ένα κακό τελείωμα. Περσίτσας, 3-2, τελειώνει μόνος ο Περσίτσας, του πάση με επιτυχία για το 11-27. Ξεφεύγουν στους 16 οι Hurricanes. Με ένα σερί 10-0. Δαλέζος για 2 μέσα. 13-27. Μεντής τώρα για τους φιλοξενούμενους. Βάλα στον Βλάχο. Καφελάκης. Θα το πάρει από το πλάι, δεν θα το βάλει όμως. Λεβεντούρης πιέζεται από τον Βλάχο, του φεύγει μπάλα τελικά. Και η κατοχή είναι για τους Hurricanes. Πολύ καλή επιλογή από τον Βλάχο εδώ να μείνει ψηλά και να πιέσει. Ανάγκασε τελικά στο όλο σε λάθος τον αντιπαλό του, έτσι. Η επίθεση είναι για τους φιλοξενούμενους. Βλάχος πήρε κάποιο σουτ. Είναι στον Κασελάκη, Λατίφης τώρα. Ιωαννίδης εκτελεί, είναι για 3, αλλά κακό επίσης το σουτ. Βαλέζος πρέπει στον εφηδιασμό, γυρίζει άμυνα των άσπρων. Τρακόπουλος. Τσίντζας για 3, ευστοχή. 16-27. Πέφτει διαφορά τώρα στους 11. Σε αυτή την τρίποντη εκτέλεση του Τσίντζα. Λατίφης κρατάει, περιμένει τις κινήσεις. Ιωαννίδης για 2 πόντους. Δεν θα μπει η μπάλα στο καλάθι. Λεβεντούρης. Άφησε έξω ο Τσίντζας. Βαλέζο στα 11. Ρωτάτσης από τα αριστερά, μια δύσκολη προσπάθεια καθώς είχε πάνω τον Ιωαννίδη. Πάσα του Βλάχου δεν περνάει τώρα, Λεβεντούρης κάτσε μπροστά και πάλι τους γηπεδούχους. Ωραία κίνηση του Λεβεντούρη, εξαιρετικό καλάθι. 18-27. Πολύ ωραία κίνηση ο Λεβεντούρης. Θα ρίξει την διαφορά πλέον σε μονοψήφι και πάλι. Λάκη στη γεμέθρη μέσα. Παίξει το φόλο από τον Τσίντζα. Και δύο βόλες παράλληλα. Βαγιανάς επιστρέφει στο μάτς για, για την Περιστέρη Τρελεμπορκ. 3-1 από κάποτε τα φάουλ. Έχει την πρώτη βολή, το Κασελάκη. Καραμένει το σκορ στο 18-27. Χάνει και τη δεύτερη, δεν πήραν κάτι από αυτές τις δύο βολές οι φιλοξενούμενοι. Δρακόπουλος. Πάσα του πήγε στον Λατίφη. Περσίτσας τώρα. Πάσα πίσω από την πλάτη. Λαχός. Είναι και πάλι στον Περσίτσα. Λατίφης έκανε την κίνηση, ωραία. Η συνεργασία των παιχτών των Hurricanes. Ιωαννίδης ανσοχή στο τρίποντο. Αλλά είναι και ο Περσίτσας για να αφήσει ωραία στον Βλάχο. Μισό καλάθι του, όπως εδώ ήταν εξαιρετική η πάσα. 18-29. Και πάλι στους 11 φιλοξενούμενοι. Με 3 και 35 ακόμα να απομένει στο δεύτερο δεκάλεπτο. Δεν πέρασε η πάσα. Παίγει στον εφνιδιασμό, ο Ιωαννίδης έχει ανοιχτό γήπεδο μπροστά του και δεν έχει κανένα πρόβλημα να τελειώσει με επιτυχία τη φάση. 18-31. Και φεύγουν ξανά οι Hurricanes και αυτό αναγκάζει την Περιστέρη Τρελεμπορκ να καλέσει time out. Συνέχεια στο μάτς έπειτα από το time out των γηπεδούχων, ένα γρήγορο τρίποντο του Βαγιανά, ο οποίος η εκτέλεση του όμως δεν ήταν καθόλου καλή.
παραμένει το 18-31, 3 και 10 ακόμα πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Λατίφης. Περσίτσας αφήνει στα αριστερά. Ιωαννίδης και πάλι στον Περσίτσα. Καλή άμυνα του Τάτσιο, όπως βρήκε την μπάλα. Στο έδαφος ο Δρακόπουλος, υπάρχει σφύριγμα. Για να ανανεώνεται ο χρόνος, νομίζω έχει δώσει πόδι. Ιωαννίδης. Με το δεξιά στο χ. Και η άμυνα εδώ από τους γηπεδούχους. Δρακόπουλος καλύπτει στο φάουλ. Το έκανε ο Περσίτσας. Δρακόπουλος. Πυροτάτσης. Τσίντζας εκτελεί για τρεις και βρίσκει κεφάλι στόχο. 21-31. Στους 10. Στρογγυλά, στρογγυλά κεφάλι διαφορά. Λατίφης. Ψηλά για να πιέσει ο Δρακόπουλος. Κασελάκης. Υποπίεση, αστοχή. Ιωαννίδης μάζεψε. Νέα 14 επίθεση για τους άσπρους. Περσίτσα στο σπίτι, Κασελάκης εναντίον Τσίντζα, θα γυρίσει, παρεμβαίνει και ο Βαλέζος, ο οποίος έχει κάνει το φάουλ. Λίγες φάσεις ο Βαλέζος για να βοηθήσει στην άμυνα τον Τσίντζα, αλλά τελικά δεν απέφυγε το φάουλ, το οποίο είναι και το τέταρτο για τους γηπεδούχους, το τελευταίο που θα να δώσουν στη δεύτερη περίοδο. Έξω η πρώτη βολή του Κασελάκη. Θα πως έρθει τώρα ο Κασελάκης για να περάσει την θέση του ο Μέντης. Μένει ψηλά η άσπρη για να δυσκολέψουν το κατέβασμα του Δρακόπουλου, ο οποίος θα περάσει το κέντρο. Κρατάει εκεί με δυσκολία, θα κάνει μια κακή πάσα για τον Καλέζο και τελικά δεν θα αποφύγουν το λάθος του γηπεδούχη. 1.44 ακόμα για το 10 λεπτό. Μεντής. Αυτή στη γωνία Λατίφης. Μασάρι στον Περσίτσα. Τους θα πάρει και πάλι, θα εκτελέσει. Όχι, πάσα νομίζω ήταν. Γιατί πήγε πολύ ευθεία η προσπάθεια του Περσίτσα. Νομίζω θέλησε να βρει τον Λατίφη, αλλά δεν τους βγήκε. Μαγενάς. Λέζος αφήνει στον Δρακόπουλο τώρα. Λέζος. Μαγενάς. Λατίφης είναι μπροστά του. Προσπαθεί να τον παίξει και με τις τρίπλες ο Βαγενάς, ο οποίος θα εκτελέσει για να προλάβει για το χρονόμετρο. Η μπάλα θα καταλήξει εκτός αγωνιστικού χώρου. Σε 3 δευτερόλεπτα μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό της περίοδου. Το σκορ 21-31, υπενθυμίζω. Μεντής. Ο Λατίφης και πήγε προς τα μέσα με ένα φλότερ, δεν θα μπορέσει να πετύχει το καλάθι. Μάζεψε ο Δαλέζος, άφησε τον Τάτσι. Δρακόπουλος καταδιώκεται από δύο στο έδαφος ο Μεντής. Κρατάει περιστέρι Τρέλεμπορκ. Κακό το τελείωμα του Δρακόπουλου. Να δούμε για ποιον είναι η μπάλα. Κατοχή είναι για τους Hurricanes. Μεντής. 25 δευτερόλεπτα ακόμα. Θα το πάρει το σούτο Μεντής τελικά. Ιωαννίδης έχει πάρει καλύτερη θέση. Θα μείνει μπάλα στα χέρια των Hurricanes. Έχουμε πόδι, κατοχή για την Περιστέρη Τρελεμπορκ. Με 10,3 τώρα στο ρολόι. Στρέφει ο Λεβεντούρης. Τούρις πιέζεται και έχουμε τζάμπολ η κατοχή. Είναι για ποιους, να δούμε.
παρατηρήσεις από, από τον διαιτή. Κατοχή είναι για τους Hurricanes, 9,4 τώρα. Λεβεντούρης πιέζει ψηλά. Μεντής στα 4-3. Ο Βλάχος θα εκτελέσει στη λήξη του χρόνου, δεν βρίσκει στόχο. Και έτσι ολοκληρώνεται το δεύτερο δεκάλεπτο. Και το σκορ δείχνει 21-31 υπέρ των Hurricanes. Πήγαμε και στο τρίτο δεκάλεπτο, όπου θα ξεκινήσει με ένα φίνο λάθος από την περιστέρη τρέλεπορ. Αλλά κατέληξε εκτός κατευθείαν από την επαναφορά. Έτσι μπάλα πρέπει να πάει και πάλι στο ίδιο σημείο. Για να επαναφέρουν αυτή τη φορά οι Hurricanes. Λατίφης, 21-31, υπερθυμίζω το σκορ. Πήρε ο Λεβεντούρης. Λεβεντούρης ο οποίος πάει μέχρι μέσα, θα καταλήξει εντός καλάθι η μπάλα. Και θα σκοράρει και θα κέρδισε και το φαουλ επίσης ο Λεβεντούρης για το 23-31. Περιμένουμε για την συμπληρωματική βολή του παίκτης της Τρέλεμπορκ. Εύστοχος και σε αυτή. 24-31 πλέον, πλησιάζουν στους 7 πόντους η γεπαντοχή. Λατίφης. Στέκεται, νομίζω σκέφτηκε για λίγο να εκτελέσει. Κασελάκης έφτασε κοντά και σκόραρε. Για το 24-33. Βαγενάς. Άφησε στον Δρακόπουλο, ο οποίος ήρθε με φόρα και άφησε την μπάλα στο καλάθι. 26-33, πολύ καλά ξεκινούν το τρίτο δεκάλεπτο δύο ομάδες. Λατίφης. Σιτσάς, άφησε στον Ιωαννίδη. Λατίφης θα εκτελέσει για τρεις, δεν ήταν άσημο το σούτ, αλλά δεν έφτανε τρεις πόδι για τους Hurricanes. Και Βεντούρης. Ο Παλάσκας. Αλλά στον Δρακόπουλο προσπίθηκε εκείνος για να ξεφύγει από το Περσίτσα και να βρει χώρο για να εκτελέσει για 2. 28-33. Στους 5 πλέον διαφορά. Λατίφης. Νοανίδης. Στον Λατίφη, ο οποίος πέρασε, δεν μπόρεσε να εκτελέσει, δέχτηκε και την τάπα στην συνέχεια από τον Δαλέζο. Μαγενάς πήγε να πέρασει από τον Περσίτσα. Δεν τα κατάφερε γιατί ο Περσίτσας έβαλε το πόδι του. Μαγενάς. Ψάχνει επιλογές, έχει σταματήσει την τρίπλα. Κατάει ο Βαγενάς για να γλιτώσουν το λάθος η γηπεδούχη. Προσπαθεί να βρει λίγο χώρο για να εκτελέσει, δεν θα τα καταφέρει. Λατίφης καθάρισε το rebound. Η πάσα ήταν για τον Περσίτ, αλλά έσωσε εκείνη την κατάσταση. Κασελάκης. Άφησε στον Βλάχο. Γύρισε η μπάλα για να φτάσει στον Ιωαννίδη και να εκτελέσει αυτός για τρεις. Άστοχα όμως, Βλάχος, ωραία πάσα, τρομερή ασίστ του Βλάχου. Έδωσε την κατάλληλη στιγμή χωρίς να βλέπει τον Λατίφη. Και εκείνος έκανε το 28-35. Μαγενάς. Πήρε ο Παλάσκας, εκτέλεσε για τρεις. Αστόχησε όμως ο Βλάχος, μάζεψε. Λατίφης, φωνές από τον Τσίτσα για να γυρίσει άμυνα της Περιστέρη Τρέλεμπορ. Μαγενάς θα κλέψει. Και παίζει με τον Δρακόπουλο, ο οποίος στέκεται και εκτελεί για τρεις. Επέλεξε να πάρει ένα γρήγορο τρίποντο το Δρακόπουλος, δεν του βγήκε όμως η επιλογή.
στη πάσα για τον Κασελάκη. Μαγενάς επέστρεψε και πάλι για να παίξει καλή άμυνα και να κόψει την πάσα. Ιωαννίδης, 6,5 λεπτά ακόμα στην τρίτη περίοδο. Ιωαννίδης για 2, ο εύστοχος. 28-37. Παγενάς. Και τον Βαλέζος. Και αυτό τον Παλάσκα. Σαρακόπουλος στην κορυφή. Και δίνει το screen. Ο Βαλέζος θα παίξει με εκείνον. Και έχουμε σφύριγμα για φάουλ. Όχι, τελικά έχουμε βήματα. Γι' αυτό και άρχισε να πω πως ήταν φάουλ. Πέρα να δω τι έχουν αποφάσει τελικά οι διαιτητές. Κατοχή είναι για τους Hurricanes. Λατίφς θα καθίσει στον πάγκο στην θέση του Μεντίς, ο οποίος θα αναλάβει τώρα να οργανώσει την επίθεση. Πασάρει γρήγορα στον Ιωαννίδη. Ρούπας παίζει με πλάτη, γυρίζει κόντρα σε δύο, θα κερδίσει το φάουλ. Ρούπας είναι στη γραμμή. Αστοχή στην πρώτη. Χάνει και την δεύτερη, αλλά θα κερδίσει το rebound. Ιωαννίδης. Περσίτας θα το πάρει το σουτ. Δεν ήταν καλό όμως. Ακόμα ένα θετικό rebound για τους άσπρους. Φωνές από τον Τσίτζα. Ακόμα μια ανανέωση επίθεσης. Δεν μπορούσε να καθαρίσει τώρα η άμυνα των γηπεδούχων. Ιωαννίδης κρατάει στα 8 δευτερόλεπτα. Πήρε ο Μεντής. Θα περάσει, θα αφήσει έξω. Περσίτας εκτελεί στα 3 δευτερόλεπτα. Τώρα θα καθαρίσει ο Βαγενάς, θα γλιστρήσει όμως. Πήρε ο Δρακόπουλος. Τον ακολουθούν άσπρες πανέλες. Δεν θα τελειώσει καλά τη φάση. Περσίτσας άφησε στον Ρούπα. Ιωαννίδης από το πλάι είναι εύστοχος. 28-39. Και πάλι βρίσκουν τρόπο να ξεφύγουν στο σύν 11 οι φιλοξενούμενοι. Υπενθυμίζω νωρίτερα η Περιστέρη Τρέλεμπολ πλησίασε ακόμα και στους 5 πόντους. Παλάσκας δεν μπορεί να σκοράρει. Στην συγκεκριμένη φάση νομίζω ζήτησε και αλλαγή. Βλάχος. Ωραία, εδώ ξεδιπλώθηκε η άμυνα. Βρέθηκε ο Ρούπας και πάλι ο Βλάχος θα μοιράσει μια πολύ όμορφη ασίστ. 28-41 πλέον. Και σπεσμένα καλούν time out οι γηπεδούχοι. Όλα έτοιμα για να συνεχιστεί το παιχνίδι επί από το time out της Περιστέρη Τρέλεμπουργκ. 4:36 ακόμα στο τρίτο δεκάλεπτο για το σκορ στο 28-41. Τσίντζας στον Τάτσι για να σπάσει αυτή η πίεση των Χέριγενς. Λεβεντούρης έφτασε κοντά και έλυσε το φαουλ από τον Ιωαννίδη. Δεν θα πάει τώρα στην γραμμή των βολών, φαουλ νούμερο 2. Αυτό για τους φιλοξενούμενους. Μέσα η πρώτη από τον Λεβεντούρη. Βάζει και την δεύτερη. Με το 30-41. Βλάχος. Πυρομεντής. Ρούπας έχει βγει μπροστά τον Τσίτζα, αλλά θα κλέψει ο Δρακόπουλος. Θέλει να φύγει στον εφηδιασμό κοντά στο ψηλότερο. Βλάχος θα τον νικήσει. Δεν δίστασε να πάει εκεί κοντά στον ψηλότερο αντίπαλο του ο Δρακόπουλος. Θα κάνει το 32-41. Ρούπας. Μεντής.
Τον έχασε ο Δρακόπουλος, πάσα απέναντι. Λάθος στην κορυφή, 7 δευτερόλεπτα ακόμα. Μεντής, στα 4-3 πέρασε ανάμεσα από 2, δεν μπόρεσε να σκοράρει όμως. Ρούπας κερδίζει και θα πάρει και το φάουλ στη συνέχεια. Από τον Λεβεντούρη. Ρούπας είναι στη γραμμή από 2 ομαδικά. Οι δύο ομάδες μέχρι στιγμής στην τρίτη περίοδο. Αστοχή στην πρώτη. Χάνει και τη δεύτερη ο Ρούπας. Δεν ήρθε κάποιος πόντος εδώ για τους Χέρικενς. Δρακόπουλος. Σύντας για 3. Άστοχο το σουτ. Το κατάλαβε και ο ίδιος και φώναξε. Μήπως μπορείς κάποιος και βρεθεί στην πορεία της μπάλας. Συνεχίζουμε με το σκορ στο 32-41. 3 και 10 ακόμα για το φινάλε της τρίτης περίοδου. Βλάχος. Πήρω Βασιλιάδης. Ιωαννίδης τώρα στα 8. Γυρίζει, ψάχνει επιλογές. 4 δευτερόλεπτα, τελειώνει ο χρόνος. Το βλέπει ο Βλάχος, θα εκτελέσει για 3, αλλά δεν θα βρει ούτε καν στεφάνι προσπάθεια. Θα καταλήξει εκτός κατευθείαν η μπάλα. Χωρίς να αλλάξει το σκορ. Δρακόπουλος. Τάτσις. Δίνει στον Δρακόπουλο. Για να δώσει το σκρίν ο Βαγενάς. Τσίντζας. 5 δευτερόλεπτα τώρα για τους υπεντούχους. Λεβεντούρης. Θέλει να γυρίσει, κλείνεται από 2. Θα βρει πάσα, αλλά το ρολόι βρισκόταν ήδη στο 1 δευτερόλεπτο όταν προσπαθούσε να βρει συμπαίκτη ο Λεβεντούρης. Έγινε το λάθος τελικά από την Περιστέρη Τρίλεμπρουκ, η οποία δεν μπόρεσε να βρει κάποια εκτέλεση. Και έτσι η κατοχή είναι για τους Χέρι Κέινς. 2-20 ακόμα μας χωρίζουν μέχρι το φινάλε της τρίτης περίοδου. Μια φορά είναι στους 9 πόντους και οι Χέρι Κέινς μπορούν να την αυξήσουν και πάλι. Ο Ιωαννίδης έχασε, δείχνει να έχει τραυματιστεί. Λεβεντούρης. Θα έβγει στον εθνιδιασμό, θα γκρεμίσει τον Ρούπα κανονικά όμως. Θα παίξει ο Λεβεντούρης για το 34-41. Ο Ιωαννίδης τώρα θα αποσυρθεί. Αυτός πιάνει εκεί χαμηλά την μέση του. Θα ελπίσουμε να μην είναι τίποτα το σοβαρό. Λατίφης επέστρεψε στην θέση του. Βασιλιάδης στον Λατίφη και από εκεί μπάλα στον Ρούπα. Ξέφυγε από τον Τσίντζα, δεν σκοράρει όμως με αυτό το ανάποδο lay-up. Βαγενάς. Λεβεντούρης. Δρακόπουλος θα το πάρει από την κορυφή, δεν το βάζει όμως. Περσίτσας θα βρεθεί στο... Ο Βασιλιάδης, μου συγχωρείτε. Θα βρεθεί στο παρκέ. Μπάλα είναι για την Περιστέρη Τρελεμπόρκ. Σας δίνει το σκριν. Λεβεντούρης έχασε. Φεύγουν στον εφηδιασμό τώρα με αριθμητικό πλεονέκτημα οι φιλοξενούμενοι. Ο Μεντής έφτασε μέχρι το τέλος για το 34-43. Ενώ έχουμε και μια διακοπή τώρα καθώς ο Λεβεντούρης είναι στο παρκέ. Σηκώθηκε ο παίκτης της Περιστέρη Τρέλεμπρουκ, θα συνεχίσει κανονικά. Δρακόπουλος κέρδισε το φάουλ, το έχει κάνει ο Βασιλιάδης. 55 δευτερόλεπτα ακόμα στην τρίτη περίοδο. Λεβεντούρης. Γυρίζει, πήρε μια δύσκολη προσπάθεια, δεν μπορούσε να πετύχει το καλάθι όμως. Και έκανε και το φάουλ στην συνέχεια πάνω στον Λατίφη. Hey,
προπονητής. Φτάσε κοντά του, φύγει η μπάλα, αλλά έχει ακουμπήσει τελευταίος παίχτης των γηπεδούχων. Λατίφης. 11 δευτερόλεπτα για τους Harry Canes. Μεντής. Πέρασε στον Ρούπα. Βασιλιάδης θα το πάρει από την κορυφή, δεν θα το βάλει. 23 δευτερόλεπτα τώρα όλα για την περιφέρη Τρελεμπορκ. Λεβεντούρης κατεβάζει. Πιέζεται, αναζητεί μια βοήθεια. Πήρε στο πλάι ο Δρακόπουλος. 8 δευτερόλεπτα, 7. Λεβεντούρης. Ο Δρακόπουλος, συγχωρείτε, κρατάει. Θα εκτελέσει γιατί θα κερδίσει το φάουλ στο τρίποντο. Λίγο πριν το... λίγο πριν τη λήξη του δεκαλέπτου. Αστοχός στην πρώτη βολή ο Δρακόπουλος. Έχει άλλες δύο προσπάθειες. Μέσα η δεύτερη. Χάνει την τρίτη και το σκορ δείχνει 35-43 στη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Ξεκίνησε και το τέταρτο δεκαλέπτο του μάτς με το σκορ στο 35-43 υπέρ των Harry Canes, οι οποίοι σταθερά από το ξεκίνημα του μάτς έχουν το προβάδισμα. Ο Δρακόπουλος πέρασε με μια ωραία κίνηση, άφησε τον Νταλέζο. Έκλεισαν δύο πάνω του, αλλά δεν μπορούσαν να τον σταματήσουν από το να πετύχει το καλό, 37-43. Μεντής. Ψηλή πάσα για κανέναν, όμως εκεί δεν μπορούσε να βρεθεί ο Ρούπας. Ακόπουλος. Δαλέζος έφτασε κοντά σκοράδι ξανά. 39-43, πλησιάζουν ακόμα περισσότερο οι γηπεδούχοι στους 4 πόντους πλέον. Η διαφορά. Λατίφης. Αυτή στον Ιωαννίδη για δύο πόντους εκείνος, αστόχησε όμως. Μάχη για το rebound. Η κατοχή είναι για την Περιστέρη Τρελέμπουργκ, η οποία έβγαλε ακόμα μια άμυνα και έχει ευκαιρία να πλησιάσει ακόμα περισσότερο. Δρακόπουλος. Μαλάσκας. Έκανε λίγα βήματα στο πλάι, εκτέλεσε για τρεις, δεν το βάλε όμως. Ζαλέζος προσπαθεί να μαζέψει, συνεχίζει κανονικά το παιχνίδι. Λάχος, πάει κοντά, αστοχή. Δεύτερη ευκαιρία για τους Harry Canes, αστοχή και αυτή όμως. Λατίφης, θα πετύχει το καλάθι. 39-45. Ένα καλάθι που χρειαζόταν οι Harry Canes, καθώς βλέπανε τους γηπεδούχους να πλησιάζουν απειλητικά. Γιάννησαμε και το πρώτο δίλεπτο στην τελευταία περίοδο. Λεβεντούρης. Το σκέφτηκε για λίγο ο Δαλέζος, του δώσε και πάλι. Το φάουλ έχει γίνει χαμηλά, δεν είχε προλάβει να πάρει τα βήματα προς τα μέσα ο Λεβεντούρης. Αλλαγή τώρα για τους φιλοξενούμενους. Ο Περσίτσας επιστρέφει στο μάτς, παίρνει την θέση του Μεντή. Λεβεντούρης. Πήρε ο Δρακόπουλος και εκτέλεσε κιόλας. Δεν το βάζει όμως. Περσίτσας. Βρήκε τον Ρούπα, έφτασε κοντά. Εκείνος κόπηκε στα ίσα από τον Δαλέζο. Αλλά έγινε το λάθος στην συνέχεια. Η μπάλα παραμένει στους Harry Canes. Η
27 και 26 ακόμα για τη λήξη του μάτς. Ο Κασελάκης επέστρεψε για τους φιλοξενούμενους. Λατίφης δεν βρήκε χώρο κοντά για να εκτελέσει. Κρατάει τώρα την κίνηση του Κασελάκη. Μπερδεύτηκε εκείνος, έκανε πόδι. Η αλήθεια ήταν ότι ήταν και αρκετά χαμηλή η πάσα και έτσι δυσκόλεψε περισσότερο τον Κασελάκη. Λεβεντούρης αφήνει στον Δρακόπουλο. Πάλι Λεβεντούρης εκτελεί για τρεις. Πάλα στο σίδερο. Ψάχνουν το τρίποντο, δεν μπορούν να το βρουν στις τελευταίες φάσεις οι γηπεδούχοι, οι οποίοι παραμένουν σε αποστασία έκτηση πόντων. Λατίφης θα ανεβάσει, ο Περσίτας με συγχωρείτε, θα ανεβάσει τη διαφορά 39-47. Λεβεντούρης. Παλάσκας. Βρήκε τον Δαλέζο, Λατίφης είναι πάνω του. Λάτης τώρα προσποιείται, υπάρχει ο Βλάχος να τον κλείσει. Λεβεντούρης σε μια δύσκολη προσπάθεια με μια σφαλιάρα. Εκεί έρχεται ο Δαλέζο να σκοράρει 41-47. Βλάχος. Περσίτσας θα βρει τον Ιωαννίδη. Παλάσκας είναι πάνω του. Λατίφης εναντίον του Δρακόπουλου θα τον νικήσει. 41-49. Στο σύν 8 πλέον οι Hurricanes και πάμε σε μια διακοπή για time out. Επιστρέψαμε πίσω από το time out της Περιστέρη Τρέλεμπορ. 41-49 το σκορ, 5-50 ακόμα για το φινάλε του παιχνιδιού. Δρακόπουλος έφτασε κοντά. Έχει γίνει το φάουλ από τον Κασελάκη και θα οδηγηθεί τώρα στην γραμμή των γόρων παίξεων γηπεδούχων. Εύστοχος στην πρώτη. Θα καταλήξει μέσα και η δεύτερη βόλη του Δρακόπουλου, 43-49 τώρα. 6 πόντι χωρίζουν οι δύο ομάδες, 5,5, κάτι παραπάνω από 5,5 λεπτά ακόμα για τη λήξη. Περσίτσας πάει μόνος του μέχρι μέσα, δεν μπορεί να σκοράρει με το δεξί lay-up. Ο Δρακόπουλος έχει λίγο χώρο μπροστά του. Άσε τον Δαλέζο, θα βρεθεί στο παρκέ εκείνος, με αυτοθυσία θα κρατήσει. Έχουμε τζάμπολ και η μπάλα. Να δούμε για ποιον είναι. Η κατοχή είναι τελικά για την Περιστέρη Τρελεμπορ. Δαλέζος πήρε και εκτέλεσε αμέσως. Τον έχασε η άμυνα των Χέριγεν. Εκείνος τους τιμώρησε για το 45-49. Κασελάκης εναντίον Δαλέζου γυρίζει και ευστοχεί ο ψηλός. 45-51. Λεβεντούρης, όσο περνούν τα λεπτά οι μάχες θα γίνονται ακόμα πιο έντονες. Δρακόπουλος μέσα τον Περσίτσα, στη γωνία στον Παλάσκα. Δαλέζος στον Τάτσι. Και πάλι Δαλέζος στα 4 δευτερόλεπτα, δεν μπορεί να βρει στόχο. Κασελάκης καθαρίζει την άμυνα. Λατίφης κατέβασε και άρχισε στον Βλάχο, δεν πέρασε η πάσα του, γύρισε ο Δρακόπουλος και έκοψε. Ωραία τρίπλα πίσω από την πλάτη. Εκείζει ο Δρακόπουλος, τρυφογυρίζει, δεν θα πετύχει το καλάθι όμως. Τα έκανε όλα σωστά εκτός από την εκτέλεση. Λατίφης βρήκε λίγο χώρο αλλά ήταν άτσαλο το τελείωμα του. Τελευταίο τετράλεπτο τώρα στο μάτς. Παλάσκας άρχισε στον Λεβεντούρη. Λεβεντούρη σταματάει την τρίπλα, βρήκε επιλογή στον Δαλέζο. Τάτσις λίγο πιο πίσω από τη βολή. Στα 4 δευτερόλεπτα θα χάσει την μπάλα από τα χέρια του. Ακόμα μια καλή άμυνα από τους φιλοξενούμενους. Ακόμα μια χαμένη ευκαιρία να ρίξουν τη διαφορά τώρα οι γηπεδούχοι. Βλάχος
Πέρασε η μπάλα στον Ιωαννίδη. Έχουμε φάουλο από τον Παλασκά. Τσίντζας επιστρέφει στο μάτς. Ενώ στο μάτς θα περάσει τώρα και ο Βαγιανάς. Από την άλλη ο Λατίφς αποσύρθηκε, πήρε την θέση του Μεντής. Ιωαννίδης δέχτηκε το φάουλ. Το οποίο είναι το δεύτερο για τους γηπεδούχους, από δύο έχουν οι δύο ομάδες. Ιωαννίδης και πάλι, ποστάρει τον Δρακόπουλο, θα γυρίσει, θα δεχτεί το φάουλ και θα οδηγηθεί τώρα στην γραμμή των βολών. Τρίτο ομαδικό αυτό για, για την Περιστέρη Τρέλεμπορκ. Και ο Δρακόπουλος νόμιζε ότι είχε 5 φάουλ και πήγε να πάρει τα πράγματα του να φύγει. Βαγενάς. 45-51 έμεινε το σκορ. Δαλέζος. Τίντα θα γυρίσει, θα στοχίσει. Και 50 ακόμα. Περσίτσας κάνει την κίνηση και πήρε ο Μεντής στα αριστερά τώρα. Θα σηκωθεί και θα εκτελέσει εύστοχα. 45-54. Ένα τρίποντο αρκετά καθοριστικό θα έλεγα. Θα απομακρύνει στο σύν 9 πλέον τους Hurricanes με 2 και 28 ακόμα να απομένουν στο μάτς. Δαλέζος άφησε στον Τίντζα. Και πάλι Δαλέζος και ξανά Τσίντζας. Εβεντούρης είναι στην κορυφή. Θα πάρει το τρίποντο και θα το βάλει. 48-54. Απάντησα τον Εβεντούρη στο τρίποντο του Μεντή νωρίτερα. Διαφορά στους 6 πόντους τώρα. Κασελάκης σε τον Μεντή. Τελευταίο δίλεπτο στο μάτς. Περσίτσας. 7 δευτερόλεπτα για τους Hurricanes. Θα εκτελέσει ο Περσίτσας και θα το βάλει και αυτός. 48-57. Ακόμα μια λύση πίσω από τα 6-75 για τους Hurricanes από τον Περσίτσα αυτή τη φορά. Και τα πράγματα δείχνουν να δυσκολεύουν και πάλι για τους γηπεδούχους. Παλάσκας. Δεν θα έρθει απάντηση αυτή τη φορά από, από τους γηπεδούχους. Για τους οποίους αδειάζει η κλειψίδρα σιγά σιγά. Περσίτσας στον Μεντή. Λεβεντούρης είναι μπροστά του. Θα τον περάσει ο Μεντής. Θα σταθεί και στο ένα πόδι. Θα στοχίσει. Τσίντζας. Πιέστηκε ο Μαγενάς από τον Μεντή. Αλλά κατέληξε εκτός. Αλλά παραμένει στα χέρια των γηπεδούχων. Ο Βασιλιάδης επιστρέφει στο μάτς. Δαλέζος. Κάνε την κίνηση ο Λεβεντούρης, δεν έφτασε ποτέ η μπάλα σε εκείνον. Παλάσκας, Βαγενά. Θα σηκωθεί αυτός, υπερβολόμως η προσπάθειά του. Τελευταία 50 δευτερόλεπτα, τα πάντα έχουν κρυθεί στην αναμέτρηση. Οι Hurricanes θα φτάσουν όπως όλα δείχνουν στην τρίτη νίκη της σεζόν. Θα πάνε στο 3-7, ενώ από την άλλη η Περιστέρη Τρέλεμπουρ θα γνωρίσει την ένατη σερή ήττα της και θα πέσει στο 1-9. Βασιλιάδης θα πάρει το σουτ, θα βρει σίδερο η μπάλα και κάπως έτσι φτάνουμε προς το φινάλε της αναμέτρησης. Νίκη λοιπόν για τους Hurricanes, οι οποίοι θα επικρατήσουν 48-57 της Περιστέρη Τρέλεμπουργκ.